Καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και όσοι μένετε μέσα, εύχομαι να βγείτε αλόβητοι από αυτή την από το σπίτι περιπέτεια. Όπως βλέπετε, έχει μια φοβερή, μαγική, απίστευτα ωραία μέρα και δεν μπορούσα με τίποτα να μείνω μέσα στο σπίτι. Έπρεπε να την εκμεταλλευτώ. Και όπως είπα στο προηγούμενο βίντεο, έχω έρθει εδώ σε ένα από τα πλέον πιο απομακρυσμένα σπότ για trial που έχω βρει μέχρι τώρα στην Αθήνα. Ώρα για ζέσταμα. Μετακομίσεις και δουλειά και όλα αυτά έχω να κάνω ποδήλατο από τότε που ήρθα στην Αθήνα. Μάλλον, για να είμαι ειλικρινής, αυτή είναι η δεύτερη φορά που κάνω μια προπόνηση στους 2 μήνες που είμαι στην Αθήνα και πρέπει να το βρω πάλι οπωσδήποτε, γιατί ήδη το χέρι που με τραβάει. Δεν πρέπει να σταματάμε την γυμναστή ποτέ. Ό,τι αφήνεις, σε αφήνει. Ας ξεκινήσουμε με κάτι απλό λοιπόν και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο απλό εδώ πέρα από αυτά τα σκαλάκια. Για να δούμε. Ο έλεγχος του ποδηλάτου είναι τόσο λεπτομερή σημεία όπως είναι αυτά τα σκαλιά εδώ που δεν έχει μεγάλο περιθώριο να κάνεις κινήσεις, είναι το παν στο trial. Για να δούμε, θα καταφέρω να τα ανέβω όλα μετά από 2 μήνες αποχής από την προπόνηση. Το χέρι μου εδώ πέρα στον ώμο με τραβάει αρκετά, αρκετά. Και αυτή δεν ήταν η πλευρά μου, η πλευρά μου είναι η αριστερή. Επειδή έχω δεξιπόδι μπροστά και συνήθως όσοι έχουν δεξιπόδι μπροστά, η πλευρά τους είναι η αριστερή. Ίσως όμως ακόμα πιο δύσκολο από την μη κανονική πλευρά να είναι στην ευθεία, γιατί είναι πολύ μικρός ο χώρος, μόνο για την πίσω ρόδα. Τώρα όμως ας δοκιμάσουμε κάτι λίγο πιο δεξιοτεχνικό θα έλεγα. Νομίζω λέγεται 360 tire tap, από πάνω κάτω. Επίσης έχει πολύ ηχό εδώ πέρα. Ελπίζω να μην είναι πολύ χάλια ο ήχος στο βίντεο. Αυτό πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Δεν περίμενα καν να τα βγάλω όλα με τίποτα. Το ακόμα πιο δεξιοτεχνικό και δύσκολο κόλπο όμως είναι το ίδιο για ανέβασμα. Κάπως έτσι στραβώνουν τα στεφάνια, κόβεις ακτίνες και σκάς λάστιχα. Maximum effort. Ας δοκιμάσουμε λίγα manuals και έχουμε εδώ ένα bank of manuals, bank of manuals. Πιστεύω πως αυτό παρά ήταν εύκολο, το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο.
you away from me. I need you to stay right there. I'm coming right away. Γενικά υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα θα μπορούσα να κάνω εδώ. Όπως αυτό. Ανέβασμα και γκάψε τετραγωνάκι και ίσως και στο επόμενο τετραγωνάκι. Αλλά δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να το κάνω. Για κανένα λόγο. Ήταν η πρώτη μέρα μετά από 2 μήνες και δεν το έχω. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Αλλά γενικά το έχω. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Ωστόσο υπάρχει μια πλατεία η οποία είναι αρκετά κοντά εδώ και έχει ακόμα περισσότερα πράγματα από αυτά να κάνεις για trial. Και όχι μόνο. Και θα πάμε τώρα όσο ακόμα έχει ήλιο πάνω. Σε αυτήν την πλατεία λοιπόν υπάρχουν άπειρα πράγματα να κάνεις. Άπειρα πράγματα να κάνεις. Τυχάκια παντού. Εδώ, 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 εδώ όπου έχουμε και τον drop. Ούτε εγώ δεν θυμάμαι πόσο καιρό έχω να έρθω σε αυτήν την πλατεία. Πρέπει να πηγαίνουν χρόνια, πραγματικά χρόνια. Αλλά ξεκινάμε πάλι με ζέσταμα. Δεν ξέρω, αλλά δεν είμαι έτοιμος ούτε για αυτόν τον drop αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, δεν το έχω, γιατί πριν από αυτό δεν είναι μόνο τον drop. Πρέπει να κάνεις και ένα αλματάκι πρώτα, ένα bunny hop και μετά να κατέβεις, το οποίο στη φάση που είμαι τώρα δεν το ρισκάρω. Αλλά υπάρχει ακόμα ένα πιο μεγάλο drop από αυτό, το οποίο όμως είναι πιο ασφαλές. Δεν έχει το bunny hop πριν τον drop. Εκείνο τον γκάμπ επάνω πραγματικά με ξεθέωσε. Το έκανα τόσες πολλές φορές. Απίστευτα πολλές φορές. Και όπως βλέπετε, νύχτωσε τελείως. Αλλά θα κρατήσω την τελευταία αυτή γιατί είναι η καλύτερη που μπορώ να δω αυτή τη στιγμή, νομίζω. Ωστόσο, εδώ έχουμε το drop που έλεγα νωρίτερα. Είναι αυτό εδώ και είναι περίπου 2 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος. Από τέρμα κάτω, ναι, όντως είναι περίπου 2 μέτρα. Και είναι κατά ένα μέτρο πιο χαμηλό από το ψηλό που είχα κάνει στο Elvis Talento. Αλλά τώρα είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω. Μπορώ, γιατί ούτε για τρόπο το βλέπω πάλι, ούτε γι' αυτό είμαι σίγουρος, αλλά θα προσπαθήσω. Η ώρα είναι 8:30 και είμαι έξω από το πρωί. Οπότε νομίζω ότι θα κρατήσω αυτά για τη σήμερα.
και θα κλείσω τη μέρα κάπου εδώ. Αλλά πριν κλείσω το βίντεο, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια. Ας πω κάπου που έχει φως. Ναι, πολύ καλύτερα εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας στο προηγούμενο βίντεο, στο τελευταίο βίντεο που ανέβασα, τα οποία δεν με βοήθησαν αρκετά, με βοήθησαν πολύ. Και θα ήθελα τώρα, πριν κλείσω το βίντεο αυτό, να απαντήσω σε μερικά από αυτά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Το πρώτο σχόλιο είναι από τον Βαϊτσάκος, κάτω παύλα GR. Αξίζει παραπάνω subs, κάνεις τρομερή δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι πολύ που σου αρέσουν τα βίντεο μου. Ναι, ok, αξίζω παραπάνω subs, αλλά whatever. Θα έρθουν με τον καιρό. Το επόμενο είναι από τον Χρήστο Φωτιάδη, ο οποίος προφανώς αναφέρεται στα ρούχα, το footer που έδειξα που έχει το λόγο από το YouTube, inspired το όνομά μου πίσω. Και λέει κατά προτίμηση μη βάζεις ονόματα και τέτοια, βάλε σχέδια που να είναι δικά σου, π.χ. εσένα να κάνεις trial. Πάρα πολύ καλή σκέψη. Δεν το είχα σκεφτεί, η αλήθεια είναι, και θα το εφαρμόσω. Όνομα δεν είχα σκοπό να βάλω, έτσι κι αλλιώς. Αυτή την έφτιαξα για μένα, για να κάνω διαφήμιση στον εαυτό μου. Αλλά πέρα από αυτό, δουλεύω και σε ένα λογότυπο καινούριο αυτή την περίοδο, το οποίο θα σου το δείξω σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Ελπίζω να μην αργήσει πάρα πολύ. Και σίγουρα θα είναι στάμπα πάνω στις μπλούζες που θα φτιάξω. Επόμενο, stack, τρεις τελείες. Είσαι απίστευτος. Φαίνεται το πόσο σου αρέσει αυτό που κάνεις. Προσωπικά θα ήθελα πιο συχνό περιεχόμενο. Καταλαβαίνω από προσωπική εμπειρία ότι υπάρχει έλλειψη στο τι να κάνεις, ειδικά αυτό το διάστημα με την εμφάνιση του ιού. Μπορείς, ας πούμε, να πηγαίνεις βόλτες με το αυτοκίνητο, να συνεχίζεις να εξερευνείς τέτοια μέρη και να μας τα δείχνεις. Ελπίζω να βοήθησα. Βοήθησες αρκετά. Σε ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν με πολύ επηρεάζει το θέμα του ιού, γιατί όσον αφορά το ποδήλατο, εγώ προσωπικά το θεωρώ άθληση. Οπότε η επιλογή της άθλησης με καλύπτει για την ώρα. Και προσπαθώ αυτό το διάστημα τώρα που προσαρμόστηκα κάπως, ας πούμε, εδώ στην Αθήνα, να ανεβάζω πιο συχνά βίντεο. Έχω ήδη λίστα με βίντεο προς επεξεργασία που τα έχω γυρίσει ήδη, τα οποία τα επεξεργάζομαι ανά τα τακτά χρονικά διαστήματα και θα τα ανεβάζω στο άμεσο μέλλον. Μετά έχουμε από την Έρικα. Εγώ πάντως θα αγόραζα ένα σχέδιό σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έρικα. Πολύ ωραίο βίντεο. Κάνε What's in my bag και Room Tour. What's in my bag θα κάνω, θα είναι μάλλον τα τρία επόμενα βίντεο που έρχονται στο κανάλι και για τις τρεις στάδες που ανέφερα στο προηγούμενο βίντεο. Και σχετικά με το Room Tour, αν εννοείς το δωματίο μου στην Πάτρα, είναι αυτό εδώ το βίντεο, τσικαρέτο. Και αν εννοείς το Room Tour, το δωμάτιο που είμαι τώρα, έκανα στην αρχή του προηγούμενου βίντεο. Μάλλον έκανε skip, δεν ξέρω, μπορεί και όχι. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Anyway, επόμενο. Παντελής Δανιηλίδης, μια χαρά είναι το σπίτι, είσαι ο καλύτερος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σπίτι δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά βολεύει για την ώρα, βολεύει. Στην επόμενη ερώτηση δεν μπορώ να απαντήσω ακόμα, γιατί είναι, ας μείνουμε στο τι δεν μπορώ να απαντήσω ακόμα. Είναι από τον Γιώργο Ζόκο και με ρωτάει τι δουλειά κάνω, τι δουλειά έχω ξεκινήσει να κάνω στην Αθήνα και επίσης ότι είμαι ο καλύτερος. Ο καλύτερος δεν είμαι, αλλά είμαι αρκετά καλός. Φαντάζομαι, δηλαδή με βάση αυτά που μου λέτε. Επόμενο είναι πάνω στο Cube, όχι πάνω στο Cube. Τι μάρκα λάπτοπ έχεις? Το λάπτοπ μου είναι αυτό. Μετά έχουμε τον Πέτρ. Τα βίντεο είναι πολύ ωραία, αλλά θα ήθελα να εκφράσω μερικά προσωπικά παράπονα. Θα ήταν ιδανικότερο να έκανες δύο βίντεο των 10 λεπτών με το υλικό αυτό που έχεις για το ένα των 20 λεπτών. Έτσι θα μπορούσες να έχεις πιο συχνά βίντεο και θα έβαζες τον θεατή να έχει αγωνία για τη συνέχεια. Επίσης δεν πολύ άρεσε ο ήχος σου στο σημείο που ήσουν μέσα στο αυτοκίνητο και έδειχνες τον ημιτό. Θα μπορούσες να έχεις τα παράθυρα κλειστά, ώστε να μην ακούγονται τόσο πολύ τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά απ' έξω. Όλα αυτά βέβαια είναι προσωπικές απόψεις και κάνεις ό,τι θες. Κοίτα, όταν είδα το βίντεο αυτό από τη GoPro στον υπολογιστή, κατόπιν, όταν έκανα επεξεργασία, και άκουσα το θόρυβο, τα φορτηγά, ήταν τόσο ό,τι να είναι. Αλλά δεν μπορούσα να ξαναγυρίσω πίσω, να τραβήξω πάλι το ίδιο πλάνο, δυστυχώς. Έχεις απόλυτο δίκιο, ο ήχος ήταν απαράδεκτος, έσχος. Από εδώ και πέρα θα κλείνω πάντα τα παράθυρα όταν μιλάω στο αυτοκίνητο στην GoPro. Και μόλις τελείωσε η μπαταρία της κάμερας και τώρα είμαι στην τέταρτη που έχω, είναι η τελευταία, δεν έχω άλλη, οπότε συνεχίζουμε. Και συνέχεια του προηγούμενου, λες να κάνω δύο βίντεο αντί για ένα.
Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει η ίδια μέρα σε δύο part. Δεν ξέρω, κάτι με χαλάει. Ωστόσο, θα κάνω τα βίντεο της μίας μέρας πιο μικρά και όταν έχω πολλές μέρες σε ένα μέρος, απλά θα τα κάνω σε part αντί να κάνω vlog καθημερινά. Ίσως να το μετριάσω κάπου εκεί, κάπως έτσι αυτό. Το επόμενο βίντεο λοιπόν είναι. Το επόμενο σχόλιο είναι από τον Αντώνη Πετρόπουλο, ο οποίος λέει: εξαιρετική δουλειά στα βίντεο. Θα ήθελα προσωπικά και επόμενα βίντεο με την καθημερινότητά σου στην Αθήνα. Θα προσπαθήσω να κάνω βίντεο, vlogs όσο πιο συχνά γίνεται. Αλλά κατά κύριο λόγο στην Αθήνα τα βίντεο θα έχουν ποδήλατο. Το πιο πιθανό είναι να είναι με ποδήλατο σε ένα από ή περισσότερα από όλα αυτά τα spot που έχω βρει μέχρι τώρα. Ο επόμενος είναι. Hey, δεν ξέρω γιατί με το κόβει εδώ, αλλά τέλος πάντων. Hey, θα το πω εγώ. Αδερφέ, από Βύρονα είμαι το παιδί που είχαμε βγάλει φωτό μοναστηράκι. Ναι, σε θυμάμαι πάρα πολύ καλά, σε θυμάμαι. By the way, κάνω εντούρο στον Ημιτό. Ωραίος, ωραίος. Συνέχισε να κάνεις εντούρο στον Ημιτό και μην το παρατήσεις ποτέ. Και τέλος, Στάθης Παυλάκος. Γεια σου, να στο Εγάλεο Αττικής υπάρχουν πολλά διπλωμένα σπίτια με πολύ καλές τιμές σε πολυκατοικίες του 2000 έως 2005. Και ένας φίλος του ξαδερφού μου πήρε ένα σχετικά επιπλωμένα με 350 ευρώ το μήνα. Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, μου έστειλες στο Instagram μια αγγελία την οποία τζέκαρα, πήρα τηλέφωνο, πήγα, το είδα. Αλλά ήταν. Πώς είναι το δωμάτιο που μένω τώρα, στο προηγούμενο βίντεο, χωρισμένο σε δωμάτια. Είχε και κουζίνα και μπάνιο, αλλά μέσα στα ίδια τετραγωνικά. Και ήταν υπερβολικά πάρα πολύ μικρό. Με 200 ευρώ, ίσως κάτι να γινόταν, αλλά με 350 ευρώ για μια τρύπα, δεν θέλω να δώσω. Πραγματικά δεν θέλω να δώσω. Αλλά η αναζήτηση συνεχίζεται και αν ακούσεις ή δεις κάτι καλύτερο, let me know. Αυτό το κομμάτι των σχολείων, της απάντησης των σχολείων στο βίντεο, σκέφτομαι να το οικειοποιήσω και στα επόμενα βίντεο. Εάν σας άρεσε η ιδέα, πείτε μου κάτω. Επίσης, πείτε μου αν σας άρεσε γενικά το σημερινό βίντεο, το οποίο μάλλον θα βγει και πιο μικρό από τα προηγούμενα, αρκετά πιο μικρό, αλλά τέλος πάντων. Για την ώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, περίμενα τα σχόλιά σας και καλό βράδυ.